Πάμε τώρα να δούμε το θέμα των εξετάσεων. Κύριε Χανδριώτη, καλό μεσημέρι και πάλι. Γεια σας. Λοιπόν, μέσος όρος βαθμολογιών, 9,94 τα νέα ελληνικά πέρσι. Φέτος είναι 9,05. Ωραία. Κοιτάξτε, έχουμε μια μικρή πτώση. Έχουμε μια πτώση βασικά. Αλλά όπως σας εξηγούσα προηγουμένως που διακόπηκε η σύνδεση μας, αγαπητέ Νικήτα, πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος. Η ουσία ποια είναι? Το συγκεκριμένο μάθημα δεν πρέπει να δούμε μόνο τον μέσο όρο. Να δούμε όλη την κατανομή των υποψηφίων πώς συμπεριφέρθηκαν σε αυτό το μάθημα, για παράδειγμα. Σε αυτό το μάθημα είχαν 7.549 υποψηφίους. Μάλιστα. Οι οποίοι έδωσαν τον μέσο όρο που είπα. Από αυτούς, οι 1.889 το δήλωσαν μόνο για σκοπούς απόλυσης. Και για αυτούς ο μέσος όρος ήταν 4,99, δηλαδή 5. Οπότε... Αν αφαιρέσουμε αυτούς που λέτε, πόσο θα είναι ο μέσος όρος? Ο μέσος όρος για τους υπόλοιπους, ναι, ήταν 10,4. Δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητικό το 10,4. Αλλά αυτό το είπα για να δείξω ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατανομές οι οποίες συμπεριφέρονται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όπως γνωρίζετε και το είχαμε ξανασυζητήσει, έχει ψηφιστεί ομόφωνα από την Βουλή ο νόμος περί διαχωρισμού των παγκύπριων εξετάσεων και απολυτήριες εξετάσεις τετραμήνων, Α και Β τετραμήνου, και να είναι ξεχωριστές οι παγκύπριες εξετάσεις για πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα είναι προς την ορθή κατεύθυνση, λόγω του ότι θα μιλούμε ότι ο σκοπός του εξεταστικού δοκιμίου δεν θα είναι διπλός. Δεν θα είναι από τη μια να χορηγήσει απολυτήριο και από την άλλη άρα τη διαμορφωτική αξιολόγηση και από την άλλη να έχει να κάνει συγκριτική αξιολόγηση για πρόσβαση στα πανεπιστήμια, αλλά θα είναι διακριτά πλέον αυτά τα δύο. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο και όπως γνωρίζεις αγαπητέ Νικήτα, ο νόμος αυτός πήρε αναβολή εφαρμογή, ενώ θα εφαρμοζόταν το 2020, το Μάη, στις επόμενες Παγκύπριες, λόγω του ότι αναβλήθηκε, πήρε αναβολή η εφαρμογή των εξετάσεων τετραμήνου για την πρώτη και β' λυκείου. Πήρε τις προηγούμενες εβδομάδες, πήγε στη Βουλή και αυτός ο νόμος για αναβολή για ένα χρόνο, δηλαδή για να εφαρμοστεί από τον Μάιο του 2021, από εκείνη τη σειρά των παιδιών. Τώρα, εκτός αυτού όμως, για να μπούμε ξανά επαναλαμβάνω επί της ουσίας, πρέπει να σου πω ότι είναι 100% βέβαιο ότι όπως σας εξήγησα αυτό τώρα που γίνεται, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν τα πηγαίνουμε και τόσο καλά σε κάποιες διεθνείς εξετάσεις όπως το PISA. Τι συμβαίνει? Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε εξαίρετους καθηγητές και εξαίρετους και πολύ καλούς μαθητές, αλλά έχουμε και μια μεγάλη ομάδα για την οποία πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά, να μπουν μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και να γίνει με όλους τους δυνατούς τρόπους που έχουμε στη διάθεση. Άρα κύριε Χανδριώτη, πόσοι έγραψαν άριστα στα νέα ελληνικά για να καταλάβουμε ή δεν το ξέρουμε αυτό? Νικήτα, δεν έχω τώρα τα στοιχεία μπροστά μου. Περίπου. Από το 2015 μέχρι το 2020 είχαμε γύρω στα 800 άτομα, δηλαδή πρέπει να ήταν γύρω στο 11%, που είναι βαθμοί για τα νέα ελληνικά. Βαθμοί σίγουρα στο που 18-20 ήταν κάτω από 100, δεν τα θυμάμαι, αλλά υπάρχουν και οι άριστοι, ναι, υπάρχουν και οι πολύ καλοί. Αλλά πρέπει να δούμε όλους τους μαθητές, τις ανάγκες όλων των παιδιών. Και πιστεύω ότι η εισαγωγή ακριβώς της νέας αξιολόγησης του μαθητή με τα τετράμινα είναι αυτό που στοχεύει. Δηλαδή να τους εμπλέξει μέσα στη διαδικασία και να τη μαθησιακή και να τους βοηθήσει μέσα από τη διαμορφωτική στη μισή ύλη στο πρώτο τετράμινο να εμπλακούν
να είναι πιο ενεργητική και στο τέλος να είναι προς όφελος αυτή η διαδικασία όλων. Μάλιστα, λοιπόν, άρα είναι πολλά που πρέπει να γίνουν για να ανεβάσουμε το επίπεδο. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Χανδριώτη. Ακριβέστατα. Μάλιστα. Αυτό είναι, αγαπητέ μου, Νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.